get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. Στην ενιαία είναι η διάθεση για έρευνα και το να ανοιχνεύσει κανείς το χώρο, τους δύο χώρους που ουσιαστικά υπάρχουν, ο χώρος του Πανεπιστημίου και ο χώρος της μουσικής, και οι δύο είναι διερευνητικοί σε πολλά επίπεδα, και σε επίπεδο καθαρής έρευνας και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο σε αναστροφής κοινωνικής. Οπότε δημιουργούνται πολλοί χώροι που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους με στόχο να ξεκινήσεις από σχεδόν μια αρχική ιδέα και να φτάσεις κάπου που θα μπορέσεις να δεις και τον εαυτό σου μέσα από αυτήν, αλλά και πώς την αναστρέφεις και πώς αυτό που ασχολείσαι μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Η ομάδα iCrazy Talk είναι μία από τις πολλές ομάδες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό της Microsoft. Έχουμε ξεκινήσει από το 2004 να συμμετέχουμε έτσι σταδιακά, είτε κάθε χρονιά είτε ανά 2-3 χρονιές, και είναι μία από τις ομάδες η οποία δούλεψε πάρα πολύ σκληρά από πέρσι το Σεπτέμβριο, από το 2017, σε μία ιδέα που είχα επάνω στο πώς μπορούμε να κάνουμε τη μετάφραση το κλάμα του μωρού, ώστε να βοηθήσουμε τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τη γλώσσα που έχει το μωρό όταν γεννιέται, αλλά ακόμα και ειδικές περιπτώσεις γονέων, πώς είναι κοφοί γονείς ή γονείς οι οποίοι έχουν προβλήματα νοητικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε, αν θέλει κανείς, την κοινότητα αυτή που είναι τα πρώτα βήματα των μωρών στο να μπουν σε μια κοινωνία και να επικοινωνήσουν και συνέχεια να περάσουν στη γλώσσα, και με ερευνητικό ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν συσχετίσεις του κλάματος με διαταραχές όπως είναι ο αυτισμός ή διαταραχές προσοχής αργότερα. Οπότε όλο αυτό έδωσε ένα μεγάλο φάσμα στην ομάδα και στους φοιτητές να ασχοληθούν από το πώς μπορεί κανείς να κατανοήσει και τι μοντέλα μπορεί να βρει μέσα από την χρήση μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, ποια χαρακτηριστικά από τα σήματα θα πάρει, και όλο αυτό τους οδήγησε στο να αρχίσουν σιγά σιγά να υλοποιούν αυτή την ιδέα, να μορφοποιείται σε μια μορφή εφαρμογής αλλά και ερευνητικού αποτελέσματος, και από εκεί να μάθουν πώς θα αρχίσουν να το παρουσιάζουν αυτό, δηλαδή πώς θα το παρουσιάζουν σε κριτές, τι χρειάζεται, πώς θα πρέπει να απαντήσουν, τι ερωτήσεις θα δεχτούν, και να διατηρήσουν έτσι μια ψυχραιμία η οποία ουσιαστικά πηγάζει και από την ιδέα την ίδια του όλου project, ότι είναι κάτι το οποίο ασχολείται με μωρά, είναι ευαίσθητο, έχει μια χαρακτηριστική ηρεμία, και όλο αυτό το πράγμα τους οδήγησε τελικά να πείσουν πολλούς κριτές, γιατί είναι πολύ ανταγωνιστική η διαδικασία. Ξεκινάνε περίπου 50.000 φοιτητές από όλο τον κόσμο, ήταν ομάδες από το Νεπάλ, από την Αυστραλία, η Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να περάσουν πολλές φάσεις κρίσης. Περίπου στους 13-14 κριτές περάσανε για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Άρα είναι μια πολύ καλή επιβράβευση όλων αυτών των προσπαθειών. Ξεκίνησαν από μια αρχική ιδέα και φτάσανε σε μια μορφή διαγωνιστικού αποτελέσματος, αλλά και τώρα έχει τραβήξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από εταιρείες οι οποίες θέλουν να συνεργαστούν μαζί. Ανέφερα, οι διαγωνισμοί γενικώς είναι κάτι το οποίο δίνουν διεξόδους έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή είναι αυτό ως ένα σημείο informal learning. Δεν υπάρχει μέσα, θα έλεγε κανείς, σωματωμένο στο διαβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών, αλλά δημιουργούν ένα χώρο που κανείς μπορεί να εκφράσει πολύ καλά τον εαυτό του και τις ιδέες του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω δοκιμάσει ήδη από το 2004 και δεν είναι ο μοναδικός διαγωνισμός που συμμετέχει το τμήμα. Υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί με πολύ μεγάλη επιτυχία επίσης, όπως είναι ρομποτικής ή αυτοκινήτων, και όλα αυτά δημιουργούν μια προστιθέμενη αξία κανείς στον τρόπο που βλέπει την γνώση μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου. Οπότε το πανεπιστήμιο απλά δεν είναι ένας χώρος μετάδοσης γνώσης, αλλά είναι και ένας χώρος παραγωγής γνώσης και δημιουργίας. Και έτσι σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές, πλέον βλέποντας τις επιτυχίες κάθε χρόνο που έχουν οι προηγούμενες ομάδες, θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες και προκαλούν τον εαυτό τους να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες. Συνεπώς, επειδή το τμήμα ειδικά των ηλεκτρολόγων, των ηλεκτρομηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Αριστοτελείου έχει πάρα πολύ καλό υλικό φοιτητών,
δίνεται αυτή η δυνατότητα να έχουμε τολμηρές ιδέες. Ιδέες οι οποίες έχουν ένα χαρακτήρα, όπως λέω εγώ, global. Δηλαδή είναι και global και local. Οπότε δεν είναι να λύσουμε ένα πρόβλημα της γειτονιάς μας, αλλά να λύσουμε και αυτό με ένα στόχο να λύσουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Και με αυτή τη λογική ανοίγονται χώροι οι οποίοι δείχνουν πλέον πώς η εκπαιδευτική διαδικασία ενσωματώνεται σε ένα χώρο συνδυασμού έρευνας και εφαρμογής. Ο συμμετοχής στους διαγωνισμούς είναι ένας πρώτος δρόμος ώστε να υπάρχει ένα είδος ορατότητας των ιδεών σε παγκόσμιο επίπεδο, κρίσης των ιδεών σε παγκόσμιο επίπεδο, και η επιβράβευση η οποία δίνεται είναι αφορμή για να μπορέσει να έρθει σε επαφή η ομάδα αυτή με κάποιους χορηγούς ή κάποιους που ενδιαφέρονται να στηρίξουν αυτή την ιδέα. Και ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με δύο εταιρείες και αναμένονται άλλες δύο, για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορεί να προσεγγίσουμε μια παγκόσμια αγορά μέσα από το δίκτυο που υπάρχει σε αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί θεωρούμε ότι τουλάχιστον τέτοιες ιδέες μπορεί να φτάσουν πολύ γρήγορα στον καταναλωτή και να δώσουν μια προστέμενη αξία στη συσκευή του κινητού, ώστε να του δώσει μια καλύτερη διαχείριση της σχέσης του με το μωρό και ταυτόχρονα να έχουμε κάνει τη συσκευή να μπορεί να δουλέψει και σε πολύ υποβαθμισμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα. Δηλαδή μπορεί να δουλέψει και σε χώρους όπως είναι, σε υπήρους όπως είναι η Αφρική, σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου προσπαθούμε να δουλέψει σε 50 δολάρια χωρίς ίντερνετ. Κινητό 50 δολάρια χωρίς να υπάρχει διαθεσιμότητα ίντερνετ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πιάσει σχεδόν σε όλο τον κόσμο σαν μια ιδέα υποστήριξης. Και αυτή η διαχείριση σε ένα παγκόσμιο επίπεδο σίγουρα χρειάζεται υποστήριξη από επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη πολύ μεγάλο δίκτυο και ήδη διαχειρίζονται όλο αυτό το χώρο. Συνεπώς δίνεται δυνατότητα, συζητάμε ήδη για μια spin-off εταιρεία με το Πανεπιστήμιο, συζητάμε ίσως για μια startup εταιρεία από τα παιδιά. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα υπάρχουμε και στην έκθεση τώρα το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Κατά συνέπεια, προσπαθούμε να δούμε πώς αυτές οι δυνατότητες που εμφανίζονται μέσα στα πλαίσια μιας ιδέας και μιας ομάδος μπορεί να φτάσουν σε ένα προϊόν, γιατί δυστυχώς μόνο το 4% των ιδεών καταλήγει στον καταναλωτή. Δεν μπορώ να απαντήσω συνολικά και αυτό, αλλά μπορώ να απαντήσω από τους δείκτες οι οποίους βλέπω σε ερευνητικό χώρο και από τα προγράμματα τα οποία έρχονται. Θεωρώ ότι είναι σε υψηλό επίπεδο, γιατί υπάρχουν προγράμματα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και από το Μετσόβιο και από τα Ινστιτούτα τα οποία υπάρχουν και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Κρήτη, τα οποία διεκδικούν με πολύ μεγάλες αξιώσεις, μεγάλα ερευνητικά έργα τύπου Ορίζοντα 2020 ή RC Grants με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οι ιδέες και οι συνεργασίες που έχει το Πανεπιστήμιο και γενικότερα οι ερευνητικοί φορείς της χώρας έχουν προσανατολιστεί στο να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα υψηλό επίπεδο έρευνας και ερευνητικών προϊόντων αλλά και συνεργασιών. Δηλαδή δημιουργούνται κέντρα αριστείας μέσα από την εμπειρία που αναπτύσσεται στα πλαίσια των συνεργασιών προγράμματα. Έτσι ώστε να υπάρχει αξιοπιστία, γιατί και το υλικό των ελληνικών πανεπιστημίων είναι σημαντικό και οι φοιτητές αρχίζουν σιγά σιγά όλο αυτό το brain drain που υπήρχε σιγά σιγά να μαζεύεται, γιατί έρχονται χρηματοδοτήσεις μέσα από τα προγράμματα και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να συμμετέχει σε τέτοιου είδους έρευνα, δεδομένου βέβαια των υψηλών απαιτήσεων της έρευνας. Η πιο γρήγορη μετάβαση από την ιδέα στην πράξη είναι σημαντικό, δηλαδή το γεγονός ότι όπως ανέφερα το παράδειγμα της ομάδας αυτής προσπαθούμε να δούμε τα επόμενα βήματα, εκεί σίγουρα μηχανισμοί υποστήριξης όπως και το Πανεπιστήμιο το Αριστοτέλειο έχει το Γραφείο Διασύνδεσης, προσπαθεί να στηρίξει με κάποια συμμετοχή σε κάποιες χρηματοδοτήσεις όπως είναι το Unifund ή κάποιες άλλες. Θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο συγκροτημένα τα βήματα, δηλαδή να υπάρχουν, δεν χρειάζεται να το κάνει η Microsoft αυτό το διαγωνισμό, θα μπορούσε να το κάνει σε επαναλλαδικό επίπεδο το Υπουργείο Παιδείας, θα μπορούσαν να στηρίξουν τα πανεπιστήμια έξυπνες ιδέες ως διπλωματικές, να τις στηρίξουν και να τις συνεχίσουν ώστε να βγουν πατέντες, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν συζεύξεις περισσότερο με κάποιους χορηγούς ή κάποιους που θέλουν να επενδύσουν πάνω σε αυτές τις ιδέες.
Γιατί δεν μπορεί κάποιος που είναι και φοιτητής να κάνει και την έρευνα, να κάνει και τη δουλειά, να κάνει και το management, να κάνει και τη διαχείριση, να κάνει και τα οικονομικά, να κάνει και την προβολή. Δεν γίνονται όλα αυτά. Οπότε σε αυτούς τους χώρους, αν είναι πιο συντονισμένες κινήσεις, συν το γεγονός ότι υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα τα οποία προκυρήσονται στην Ελλάδα, αλλά ακολουθούν δυστυχώς πολύ αργές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να χάνεται λίγο η αξιοπιστία τους και ταυτόχρονα, ενώ γίνεται μία πρόταση το Δεκέμβριο, να περιμένεις να ξεκινήσεις μετά από 2 χρόνια. Που μπορεί αυτή η πρόταση να μην υπάρχει πλέον, δηλαδή να μην έχει κάποιο νόημα. Νομίζω ότι υπάρχουν παραδείγματα από χώρες οι οποίες έχουν καταφέρει να στηρίξουν την καινοτομία και να παράξουν πολλά προϊόντα. Εκεί βέβαια υπάρχει και διαφορετική κουλτούρα, δηλαδή και το γεγονός ότι μπορεί κανείς πολύ εύκολα να βγάλει μια πατέντα, είναι υποστηριχτή από μια πατέντα, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει για να έχει καλυμμένα τα νότα του ότι θα βγει στο εμπόριο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια υποστήριξη όπου κάποιος ξέρει ότι με την ιδέα αυτή θα κάνει αμέσως την πατέντα και αμέσως διαφορετικά μιλάει στο να μπορέσει να λειτουργήσει και σαν startup, αλλά ταυτόχρονα και να προχωρήσει παραπέρα την έρευνα. Ένα κομμάτι δηλαδή είναι σίγουρα να υπάρχουν πολύ σαφή όρια της διαδρομής. Πολλοί ξεκινάνε, κάνουν εταιρεία, καταστρέφονται στην βιογραφειοκρατία. Η ιδέα, επειδή συνήθως μιλάμε για τεχνολογικού τύπου ιδέες, γερνάνε πολύ γρήγορα. Η τεχνολογία αλλάζει άρτην, με αποτέλεσμα, αν δεν πιάσεις τη στιγμή και πάρεις το κύμα, στην ουσία μπορεί να πνιγείς κυριολεκτικά μέσα στη γραφειοκρατία και να χάσεις όλο αυτό το ενθουσιασμό τον οποίο είχες. Κατά συνέπεια, αν υπάρχει ένα fast track το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει γρήγορες δομές με πολύ καλή αξιολόγηση και γρήγορη επένδυση, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν 2 συχνότητες. Μία γρήγορη συχνότητα με startup και ιδέες οι οποίες μπορούν να φτάσουν πολύ γρήγορα σαν προϊόν. Η δεύτερη όμως θα μπορούσε να λειτουργήσει κυρίως στην ενσωμάτωση των προϊόντων της βασικής έρευνας, η οποία λύνει πολύ μεγάλα προβλήματα, για παράδειγμα έρευνα γύρω στο καρκίνο, πάνω στο Αλσχάιμερ, πάνω σε διάφορες άλλες ασθένειες, όπου αυτές απαιτούν χρόνο, αλλά ταυτόχρονα θα αποδώσουν πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Άρα θεωρώντας ότι έχουμε 2 διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, κάτι το οποίο φτάνει σε μια καθημερινότητα και λύνει κάποια καθημερινά προβλήματα και κάποια τα οποία κινούνται στο να δημιουργήσουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα στο πώς θα αλλάξει άρδινη κοινωνία. Και αυτό το έχει καταλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ουσία αυτό κάνει, γιατί έχει 2 πολύ μεγάλα προγράμματα, φλάξη προγράμματα. Το ένα είναι το Brain Project για τον εγκέφαλο και το άλλο για το γραφένιο. Κατά συνέπεια, λειτουργεί με πολύ μεγάλα project αυτού τύπου δεκαετίας, αλλά και με μικρότερα project. Αν αυτό ενσωματωθεί σε μια αντίληψη έρευνα στην Ελλάδα, τότε νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν και σωστές επενδύσεις και γρήγορα να φτάσουν στην αγορά, γιατί ο χρόνος της εταιρείας είναι πολύ διαφορετικός του χρόνου του πανεπιστημίου. Ένα πανεπιστήμιο μπορεί να ασχολείται με ένα πρόβλημα 10 χρόνια και να πει στο τέλος δεν λύνεται ή απέτυχα. Η εταιρεία πρέπει να το λύσει σε 6 μήνες να το έχει προϊόν. Αυτές οι διαδικασίες δεν διδάσκονται και γι' αυτό χρειάζονται δομές οι οποίες να τις υποστηρίξουν με έναν σωστό τρόπο. Good night.